Δρόμενον, ο υποτιθέμενος εκπρόσωπος της ΓΕΣΕ, ο κατασυρωήν ψεύτης, ο Παναγόπουλος, συναντήθηκε με το ΣΕΦ, με τους άλλους, τα είδατε. Έτσι έγινε. Η απάντηση Παναγόπουλου για τη συνάντηση με τους εργοδότες. Αλήθεια, σας χαιρέτησα, δεν σας χαιρέτησα. Χαίρετε, τι κάνετε, καλά, ευχαριστώ. Τέρι μου, εμείς θα γίνουμε ένα σώμα, μια ψυχή. Ακριβώς. Ο κύριος Παναγόπουλος, λοιπόν, ο οποίος έχει αναλάβει εργολαβία να συγκρατεί για λογαριασμό του Πασόκ και της Τρόικας τους ανθρώπους να βγουν στους δρόμους, ελπίζοντας να έχει την τύχη του πρωτόπαπα. Απ' τη μία και να βγαίνει απ' την άλλη να μας έρθει. Αυτές οι προτάσεις πρέπει να πηγαίνουν στο καλάθι των αχρήστων. Δεν μπορούν να τύχουν ούτε καν προσοχής. Δεν υπάρχει γιατί... τίποτε σωστό στις προτάσεις αυτές. Α, όχι, αναφέρομαι. Βρίζει το σέβεδο. Δεν αλήθεια. Και μετά, ενώ τους είχε συναντήσει κρυφά, αρνιόταν ότι τους συνάντησε, να το κρύβει εκεί ο ψεύτης. Στη χθεσινή συνάντηση ήταν η ΓΕΣΕ. Εγώ ήμουν χθες σε μια συνάντηση επί πολλές ώρες με κάποιους, ελπίζω να μην είναι ελευθερία. Μα σταύρωσε μέχρι να το ομολογήσει ο ψεύτης. Συναντηθήκατε στα γραφεία του ΣΕΒ με τον κύριο Δασκαλόπουλο και τον κύριο. Εγώ με τον κύριο Δασκαλόπουλο συναντήθηκα, όπως συναντήθηκα και με τον κύριο Χωριστά, με τον κύριο Κροκίδη και τον κύριο Ασημακόπουλο. Γιατί όμως. Όλοι μας δεν λέει συναντηθήκατε. Ούτε συμφωνία ούτε επ' αυτού. Υπάρχει κάτι που προηγείται αυτού που λέτε, που το ζητάει η Τρόικα. Και υπάρχει στο επικοινωνιακό. Του έριξε μια πλάγια στήριξη ο Καψής για να τον σώσει. Αν δεν τα βρείτε, αν εσείς μείνετε στις αριστερές σας θέσεις και μείνετε συνεπείς, τελικά θα γίνει ακριβώς αυτό που λέει ο Καψής. Ότι έχει αριστερές θέσεις. Έχει αριστερές θέσεις. Έχει πολύ αριστερές θέσεις. Η ΓΕΣΕ δεν υπάρχει πλέον στα χέρια του Παναγόπουλου. Έχει περάσει σε πλήρη ανυπολιψία. Δώστε του μια καρέκλα, μην του βασανίζετε άλλο. Να παριστάνε τον προστάτη των εργαζομένων. Υπάρχει μνημόνιο που υπεγράφει από την κυρία Κατσέλη από την κυβέρνηση. Ο Σαλιάρακας. Πέρασε από τη Βουλή, από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία της Βουλής και το οποίο περιλαμβάνει μέσα ότι. Μα γιατί δεν το είπες. Γιατί εγώ τα παντελόνια δεν τα έχω για να μην κρυώνω. Και το λόγο μου. Καλά, μη στεναχωριέστε, παιδιά. Αφήστε. Αμέσως τα άλλαξε. Δεν είναι. Το παίρνω και πίσω. Αμέσως. Δεν τα έχετε για τον ίδιο λόγο. Κυρία μου, οι εποχές είναι δύσκολες. Όποιος κρύβεται πίσω από τα φουστάνια της ιστορίας, θα τον βρει ο χρόνος και θα τον πάρει ο διάολος. Πόσα άλλα σκαλοπάτια θα κατέβει αυτό το Πασόκ, ήθελα να ξέρω. Συγχαίρω για την πρωτοβουλία. Συγχαίρει ο Χρυσοχοίδης τον ΣΕΒ. Άμα συνεχίσετε έτσι, ο Καραμαλής θα περάσει την ιστορία σαν αριστερός πρωθυπουργός. Θα μας τρελάνετε. Κυρία μου, καταργούνται, όχι αναστέλλονται, καταργούνται. Έχουμε μια εφημερίδα που έχει 100 άτομα. Να πάμε στο δικό μας το σωματείο. Μπορεί να πει το σωματείο να διαπραγματεύει όποιο μισθό θέλει χωρίς περιορισμό. Με συλλογική σύμβαση βέβαια. Όχι με ατομικές συμβάσεις. Αλλά δεν υπάρχει κανένας περιορισμός. Ακόμα και κάτω από την εθνική γενική μπορεί να διαπραγματευτεί. Μπορεί αυτή τη στιγμή να διαπραγματευτεί κανένας ό,τι θέλει. Ελεύθερες διαπραγματεύσεις. Ένα-ένα με σχέδιο οργανωμένο το Πασόκ, με ψεύτικα δάκρυα στα μάτια, ένα-ένα αφαιρούν δικαιώματα χρόνων. Διαλύουν τη χώρα και ψάχνουν για συνένεση να τη διαλύσουν όλοι μαζί. Στο ΣΕΒ είναι και οι καναλάρχες, έτσι, να μην το ξεχνάμε. Ο κόσμος, κυρία, πρέπει να ξεπεράσει τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι οποίες στα μάτια του είναι πουλημένες όσο την πουλήσουν. Τελειώσανε και αυτές μαζί με το υπόλοιπο σύστημα, δεν υπάρχει για τίποτα. Για την συμμετοχή σας στη ΔΕΗ, η θέση στην οποία είστε αποκαταλογείται με 26.000 ευρώ ετησίως. Αν πήγαινε σε όλα τα συμβούλια, εγώ για πάρα πολλούς λόγους δεν πήγαινα στα συμβούλια. Αν πήγαινε όμως. Η συνεδρίαση πόσο ήταν, αν θυμάστε. Νομίζω ότι ήταν καθαρά 500 ευρώ. Την Εθνική Τράπεζα μετέχεται ως εκπρόσωπος των εργαζομένων. 9.000 καθαρά το χρόνο δεν είναι μισθός. Είναι ο μισθός, είναι οι αμοιβές. Όλα μαζί. Βεβαίως, τα έχουν βάλει όλα μαζί. Παίρνει και από την τράπεζα, παίρνει και από τη ΔΕΗ, παίρνει και παντού. Έτσι τακτοποιούνται όλοι αυτοί.